Αυτό θα πρέπει να το επιτύχει με οποιονδήποτε τρόπο. Όταν ένας γιατρός, αναισθησιολόγος, θα φύγει από την Ελλάδα και θα πάει στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη χώρα, όπου θα αμυφθεί με τριπλάσιο ή τετραπλάσιο μισθό, και οι δικές μας αμοιβές στη χώρα μας είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι τουλάχιστον το μισό από χώρες ανάλογες, με ανάλογο ΑΕΠ από την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, η ιατρική είναι μια επιστήμη η οποία μπορεί να ασκηθεί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπουδήποτε στον κόσμο. Οι Έλληνες γιατροί είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί και είναι περιζήτητοι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και μια δυσκολία και επίσης εδώ και τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχουμε επισημάνει το πρόβλημα ελλείψεως αναισθησιολόγων. Δεν είδαμε κίνητρα για να στελεχώσουν οι νέοι γιατροί αυτή την πολύ κρίσιμη ειδικότητα. Πρέπει λοιπόν να δούμε με έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και όχι με πυροσβεστικές λύσεις να προσπαθούν.